Μεταξύ άλλων, στην απάντησή της αναφέρεται σε ενδεχόμενο να προωθηθεί ένα νέο πλαίσιο για μια ευνοϊκή ρυθμίση οφειλών σε ό,τι αφορά τα χρέη του Ιδρύματος, όπως αυτό της Αγίας Μαρίνας. Ειδικά παραπέμπει στη λύση ότι εδώ και καιρό προετοιμάζει για το Ίδρυμα ώστε να καταστεί και πάλι οικονομικά βιώσιμο. Ο αναπληρωτής Υπουργό Οικονομικών, Τρίφων Αλεξιάδη. Μεταξύ άλλων, η απάντηση τη κυρία Φωτιού αναφέρει πω το ίδρυμα με την επωνυμία Μέριμνα για το ειδικό παιδί Αγία Μαρίνα Μέδρα την Καβάλα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Φιλανθρωπικό σωματείο, ειδικό, αναγνωρισμένο με έτο ίδρυση το 1975. Όλοι οι μη υπαγόμενοι στο δημόσιο τομέα προνοιακή φορεί, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, εποπτεύονταν άμεσα και επιχορηγούντο από τι διευθύνσει και τμήματα πρόνοια των οικείων ομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Το Υπουργείο κάλυπτε έκτακτε ανάγκε των προνοιακών φορέων και του χρηματοδοτούσε για την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων. Μετά την εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010, πρόγραμμα Κραλικράτη, οι και επιχορηγούνται άμεσα από τι αρμόδιε υπηρεσίε των περιφερειών και των Δήμων. Οι συγκεκριμένε επιχορηγήσει δεν είναι τακτικέ και καλύπτουν μέρο μόνο των λειτουργικών αναγκών των φορέων. Προπόθεση για την επιχορήγηση των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι η ειδική πιστοποίησή του ω φορεί παροχή υπηρεσιών κοινωνική φροντίδα σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2446 του 98. Το Υπουργείο προέβησε έκδοση απόρριψη αιτήματο τη ειδική πιστοποίηση του Ιδρύματο με υπουργική απόφαση μετά από αρνητική γνωμοδότηση τη Επιτροπή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική Αλληλεγγύη και αφού έλαβε υπόψη την αρνητική αδεξιολόγηση του Κοινωνικού Συμβούλου, την μη προσκόπηση εκ μέρου του Φορέα Βεβαίωση Ασφαλιστική Ενημερότητα, την μη επάρκεια προσωπικού στον Φορέα, την εξυπηρέτηση ατόμων μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με αυτό που προβλέπεται στην άδεια λειτουργία του. Επίση, γίνεται λόγο ότι προβλέφθηκε η δυνατότητα καταβολή των οφειλών σε έω 100 δόσεις με έκπτωση σε ποσοστό έω 100% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρηση και λοιπόν επιβαρύνσεων, αναλόγω με το όχημα των δόσεων που είχε επιλεχθεί και επιτόκιο αποπληρωμή 3%. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι με την εγκύκλιο του Υπουργείου έχουν δοθεί οδηγίε ω προ την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και επισημαίνεται πω σε, σε περιπτώσει που υφίστανται ρυθμισμένε οφειλέ, όπω ισχύει, οι, οι οποίε καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στι οικίε διατάξει και στη συνέχεια προκύψουν άλλε ασφαλιστικέ οφειλέ που δεν σχετίζονται με τρέχουσε εισφορέ, οι τελευταίε δύνανται να υπαχθούν αυτοτελώς στι σχετικέ πάγιε ρυθμίσει ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ δεν θίγονται οι ρυθμισμένε οφειλέ. Ενώ επισημαίνεται επίση πω σε κάθε περίπτωση εξετάζονται αιτήματα για προώθηση νέου πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και εφόσον οριστικοποιηθεί η διαδικασία υλοποίηση του θα γνωστοποιηθεί.